εδώ ότι είναι αυτό που τον ανησυχεί, είναι ή υπάρχει που τον ανησύχησε περισσότερο ή τον προβλημάτισε περισσότερο από αυτά που αντιμετώπισε που βρήκε που υπάρχουν ήδη στον εαυτό. Θεωρεί ότι πρώτο μέλημά του ακόμα παραμένει η σωστή οργάνωση στην ομάδα, ώστε να λειτουργεί σωστά, αλλά δεν θεωρεί κανένα εμπόδιο ανυπέρβλητο όπως έχουν αυτή τη στιγμή και ότι όλα διορθώνονται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, θα φύγει αύριο, θα έρθει. Προφανώς, έτσι. Σήμερα είναι εδώ ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής βέβαια είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι ο πιο ιστορικός σύλλογος της Μακεδονίας. Σκέφτεται αν θα ασχοληθεί και με κάτι πέρα από το ποδόσφαιρο, δηλαδή με το γάμα σίγμα, τις εκτάσεις γης και την περιουσία την τεράστια που έχει ο Ηρακλής και αυτή τη στιγμή είναι εκλωσμένης. Που την έννοια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Λέει, έχει ζητήσει από τον πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου να συναντηθούν από τον κύριο Τσιρκογιάννη, να το προφέρω σωστά το όνομα, να συναντηθούν. Πώς θα πρέπει να αλλάξεις την πλούζα σου όμως. Αποκλειστήκαμε. Συσυντήσεις που έχετε όλο αυτό το διάστημα με την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, τα πράγματα πηγαίνουν όπως τα υπολογίζατε, προκύπτουν εμπόδια? Όλα κλείνουν ομαλά. Σχετικά με τον σχεδιασμό της ομάδας, επειδή γίνανε επαφές με ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο ρόστερ, έχουμε υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, έχουν συμφωνήσει οι άπαντες? Παρόντως, θα απαντήσω εγώ. Υπάρχουν πλάνα, έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα βρισκόμαστε σε στάδιο συζητήσεων, οπότε ο κ. Παπαθανασάκης δεν μπορεί να τοποθετηθεί επισήμως επ' αυτού. Για τους παίκτες που έχουν γίνει ήδη επαφές, υπάρχουν, δεν μπορεί να μας πει? Δεν είναι η θέση του, δεν του το επιτρέπει. Ποιος μπορεί δηλαδή να μας μιλήσει? Τι εννοείς? Υπάρχουσα διοίκηση επ' αυτού. Όχι, με τις παίκτες που υπάρχουν, ναι, ναι, κάποιοι είναι αυτό. Να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τους ποδοσφαιριστές που συμφώνησαν από ούτως ή άλλως. Δεν είναι η σημερινή μέρα ούτως ή άλλως για αυτό το αντικείμενο για το ποιος πρέπει να στάρει. Αυτά γνωστοποιούνται διαφορετικά. Πότε θα γίνει γνωστή η χρονική διάρκεια για το αν συμφωνήσει ή όχι? Υπάρχει μια εβδομάδα, ένας μήνας, ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μετά θα συζητάμε αυτό? Thank you.
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι το ταχύτερο δυνατόν, έτσι. Είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων. Τώρα, οι ελπίδες του κ. Παπαθανασάκη είναι εντός του Ιουλίου, αλλά εγώ το συγκράτησα από το να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Το θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να προτρέχουμε. Το ταχύτερο δυνατόν, όλοι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Ταχύτερο δυνατό λέτε, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από τη μία έλλειψη αδειοδότησης που πιέζουν χρονικά την ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φτιαχτεί άμεσα ένα ρόστερ και επίσης να ξεκινήσει και άμεσα η προετοιμασία. Η ημερομηνία αυτή είναι πολύ κοντινή ή είναι πολύ μακρινή για την οριοθέτηση των συζητήσεων? Εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω κάνουμε κύκλους τώρα γύρω από το ίδιο σημείο. Η απάντηση είναι το ταχύτερο δυνατόν και πάλι. Γνωρίζει τα προβλήματα, αναλαμβάνει δράση όσο του το επιτρέπουν οι συνθήκες σε αυτό το στάδιο και πραγματικά δηλαδή ευελπιστεί ότι θα ολοκληρωθεί προς όφελος της ομάδας η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Είπε προηγουμένως ότι έχει άτομα από την προηγούμενη διοίκηση που δεν εμπιστεύεται και θα συνεχίσουν όπως όλα δείχνουν μαζί. Τι είναι αυτό που είδε στα άτομα της προηγούμενης διοίκησης και τους εμπιστεύει? Η αλήθεια. Το έργο που άφησε. Το ταμείο του γεμάτου. Τα 3 εκατομμύρια σύνορα. Τα βασικά κριτήρια που κοιτάει σε έναν άνθρωπο είναι αν είναι πιστός στην ομάδα και αν εργάζεται σκληρά. Θεωρεί ότι όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται και τα άτομα της προηγούμενης δικής αυτό το τραπέζι πληρούν αυτές τις προδιαγραφές. Για να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει από τα ραδιόφωνα, συμπερασματικά έχει γίνει ένα τράνσφερ από τον Καναδά, έχουν έρθει κάποια χρήματα του κ. Παπαθανασάκη στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει το deal για να αλλάξει το διοικητικό καθεστώς. Υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Θα γίνουν πληρωμές από τον ίδιο με τις πλάτες του προηγούμενου διοικητικού καθεστώτος. Δηλαδή, η διοίκηση του κ. Παπαδόπουλου θα είναι αυτή η οποία θα κινεί τα νήματα μέχρι να τελειώσει το deal με τα χρήματα του κ. Παπαθανασάκη? Βρίσκονται σε στενή επαφή και οι δύο πλευρές. Η διαχείριση των ρυθμάτων γίνεται με σύνεση και με γνώμονα το συμφέρον της ομάδας, σε στενή συνεργασία και των δύο πλευρών. Σε αυτό το στάδιο, άλλωστε, δεν είναι κάτι άλλο εφικτό.